Νέες δηλώσεις ακούσαμε την Κυριακή 8 Μαΐου από την εκπομπή «Τι λες τώρα», στην οποία βρέθηκε η Έλενα Αθανασοπούλου εκεί όπου και έδωσε συνέντευξη μιλώντας αποκαλυπτικά μετά την καταγγελία στον σκηνοθέτη Κώστα Κωστόπουλου. Η ηθοποιός έχοντας μαζέψει τα κομμάτια της και αφού συγκλώνησε περιγράφοντας τη σκηνή του βιασμού της, ανέλησε πως νιώθει σήμερα. Αφού πέρασε κατάθλιψη σήμερα αισθάνεται δυνατή και αισιόδοξη, πως η δικαιοσύνη θα σταθεί στο ύψος της και πως θα αποδοθεί το δίκαιο. Μάλιστα ξεκαθάρισε πως δεν κίνησε όλες αυτές τις διαδικασίες για να συνεχίσει κάποια καριέρα στον χώρο αλλά μονάχα για να ηρεμήσει η ψυχή για αυτά, που ισχυρίζεται ότι βίωσε. Οι δηλώσεις της Έλενας Αθανασοπούλου για τον Κώστα Κωστόπουλο. Εγώ ξέρω ότι λέω την αλήθεια. Το κρατάω για μένα. Κόσμος σας πιστεύει ότι θέλει. Έχω στοιχεία, που τα έχει στη διάθεση του ο δικηγόρος μου. Είμαι πανέτοιμη. Έχω δύναμη και έρχεται η λύτρωση, είπε. Ο εισαγγελέας θα αποφασίσει, η δικαιοσύνη. Τι μας νοιάζει ο χαρακτήρας που έχω, αν είμαι τρελή, αν είμαι έξω καρδιά, αν είμαι φωνακλού, τα μάτια μου, την αλήθεια μου ο εισαγγελέας θα τα κρίνει. Δεν με ενδιαφέρει πως φαίνομαι αυτή τη στιγμή. Δεν με απασχολεί να κάνω καριέρα, αυτή τη στιγμή δίνω μάχη ζωής. Έχω χάσει 12 χρόνια από τη ζωή μου. Είναι η άμυνα μου, είναι η δύναμη μου. Πρέπει να είμαι δυνατή. Πάει η κατάθλιψη και δεν θα ξανάρθει ποτέ. Έχω περάσει πολλές φορές κατάθλιψη και είναι σκληρό. Ποτέ ξανά κατάθλιψη, την νικήσαμε και θα την νικήσουν και όλοι οι άλλοι. Προτιμώ να δείχνω χαρούμενη και να με κοροϊδεύουν παρά να είμαι στα πατώματα. Όπως δήλωσε η ηθοποιός, τα θύματα και τα στοιχεία υπάρχουν, ενώ τόνισε πως αυτό δεν αφορά τα κανάλια. Επί 1,5 χρόνο προσπαθώ να το βγάλω από μέσα μου. Δεν ήξερα καν ποιος είναι ο σκηνοθέτης και μου το είπε μία φίλη μου, συμπλήρωσε. Η Έλενα Αθανασοπούλου αποκάλυψε στον Στέφανο Κωνσταντινίδη πως ο σκηνοθέτης προσπάθησε να έρθει σε επικοινωνία μαζί της βάζοντας δύο άτομα να την προσεγγίζουν. Κόμμα, ένα κοινό τους πρόσωπο της τηλεφώνησε, με την ηθοποιό να δηλώνει πως θα μιλήσει για αυτό το άτομο με τον δικηγόρο της. Η αλήθεια και ο ήλιος είναι ότι πιο φωτεινό υπάρχει, κατέληξε η ηθοποιός. We'll be right back.
Thank you.